Για ακραία πίεση που δέχονται οι δομές υγείας, με επίκεντρο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, κάνει λόγο η Αγωνιστική Συσπήρωση Υγειονομικών. Με ανακοίνωσή της, η Αγωνιστική Συσπήρωση Υγειονομικών κάνει λόγο για ευθύνες που υπάρχουν και για απουσία οποιασδήποτε προετοιμασία των δομών υγείας στο εξάμηνο που πέρασε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανοίξουν με ασφάλεια προδιαγραφές και προσωπικό νέες κλίνες για ασθενείς COVID. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος να μετατραπεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε νοσοκομείο μιας νόσου για COVID-19 περιστατικά, σε βάρος περίθαλψης και των άλλων ασθενών και σε βάρος εκπαίδευσης των φοιτητών, γίνεται ορατός μετά την εντολή της 6ης ΥΠΕ για άνοιγμα της 4ης ΜΕΛ, αναστέλλοντας τη λειτουργία τριών κλινικών που συστεγάζονται: δερματολογικής, ενδοκρινολογικής και ρευματολογικής. Δεν είναι τυχαία η ακραία πίεση που δέχονται οι δομές υγείας στα Γιάννενα το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί αποτελεί τη διαχρονική απόδειξη ότι η προετοιμασία και ο κεντρικός σχεδιασμός στα πλαίσια του δεύτερου κύματος της πανδημίας όχι απλά ήταν ατελής, ήταν με λίγα λόγια εγκληματικός. Αρκέσαν σε επίπεδο Ιωαννίνων δύο περιπτώσεις μαζικών κρουσμάτων, αυτών που συνέβησαν στο γυροκομείο και στην Πίνδο που μετράει πάνω από 75 εργαζόμενους θετικούς, για να δημιουργηθεί ακραία πίεση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η έλευση τριών κυβερνητικών εκπροσώπων το τελευταίο διάστημα στα Γιάννενα. Η πίεση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά μεγάλη και εκφράζεται από πολύ γρήγορες αλλά και πολύ επικίνδυνες αποφάσεις στο προηγούμενο διάστημα. Δεν ξεχνάμε ότι πριν λίγες μέρες άνοιξε μια τρίτη ΜΕΛ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, συρρυκνώθηκαν δηλαδή κάποιες κλινικές και πρόσφατα, μέσα σε ένα βράδυ, δίνεται η κατεύθυνση να ανοίξει τέταρτη ΜΕΛ, συρρυκνώντας τη λειτουργία άλλων τριών κλινικών. Το κυριότερο είναι ότι γίνεται βιαστικά, χωρίς προδιαγραφές και θέτοντας ζητήματα ασφαλείας. Αυτά τα ζητήματα διαπιστώνονται πανελλαδικά, εκφράζονται με πολύ έντονο τρόπο στα Γιάννενα και νομίζω ότι η εγκληματική αμέλεια για όλα αυτά τα φαινόμενα φορτώνεται στην κυβέρνηση, φορτώνεται στις διοικήσεις των νοσοκομείων, φορτώνεται στην ΕΚΤ-ΥΠΕ, φορτώνεται σε εκείνους επιστήμονες και συνδικαλιστές του εργοδοτικού συνδικαλισμού διαλαλούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα την παντελή προετοιμασία, την πλήρη προετοιμασία σε επίπεδο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εκφράζεται, αν θέλετε, και με την τελείως βιαστική ανακοίνωση ότι θα κλείσει η λειτουργία της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Χατζικώστα για να λειτουργήσει η κλινική αυτή αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών με COVID. Επικίνδυνη, θα λέγαμε, τακτική που συρρυκνώνει τη λειτουργία του νοσοκομείου την ίδια ώρα που τίποτα δεν έχει γίνει στην ουσία για να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας για τα διαγνωστικά τεστ, για να επιταχθούν οι αυτοαποσχολούμενοι της πόλης και γενικότερα σε πανελλαδικό επίπεδο συνάδελφοι, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Εκφράζεται, αν θέλετε, σε επίπεδο Ιωαννίνων με την παντελή έλλειψη σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα κέντρα υγείας και στο πεδίο Ιωαννίνων, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση που βρισκόταν και πριν 6 μήνες, με 2 γιατρούς παθολόγους σε πρωινό ωράριο και έναν παιδίατρο για να βγει όλη αυτή η κίνηση. Εκφράζεται, αν θέλετε, με μετακινήσεις από κέντρα υγείας στα νοσοκομεία και αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο την παντελή προετοιμασία από πλευράς διοικήσεων νοσοκομείων, από την ΕΚΤ-ΥΠΕ και την κυβέρνηση. Ο ένοχος όμως για όλα αυτά τα πράγματα είναι η ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία είναι ότι η υγεία αντιμετωπίζεται σαν κόστος και επομένως με αυτόν τον τρόπο θα δουλέψουν από εδώ και πέρα οι υγειονομικοί και τα νοσοκομεία. Η προστασία του λαού καθίσταται επικίνδυνη το επόμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χατζικώστα από την πρώτη στιγμή του πρώτου κύματος της πανδημίας δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορέσουν και ανταποκρίθηκαν σε πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες. Οι ευθύνες της κυβέρνησης
της έκτης ΥΠΕ και της διοίκησης είναι τεράστιες. Η προσπάθεια και που μπήκε στο τραπέζι το να λειτουργήσουν κλίνες COVID στην παθολογική κλινική θα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Με την έννοια ότι θα στερήσει την πόλη από μια παθολογική κλινική. Την ίδια στιγμή που ανάλογο πρόβλημα θα υπάρχει ας πούμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή πάλι οι ευθύνες της διοίκησης, όπως είπα, είναι τεράστιες, προχωράνε στην, είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός, ο οποίος αφορά κάρτες ελέγχου του προσωπικού. Λες και μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, το κύριο ζήτημα είναι αυτό, λες και ότι η αδυναμία να λειτουργήσουν τμήμα COVID στο νοσοκομείο οφείλεται στο ότι την κοπανάνε οι εργαζόμενοι και δεν ελέγχεται το ωράριό τους.